ανεξάρτητα από τις διαφημιστικές καμπάνιες που έκαναν τα κόμματα γύρω από την σημασία της συνταγματικής αναθεώρησης, διακρίνεται πάρα πολύ καλά ένας από τους κεντρικούς στόχους, ίσως και ο κεντρικότερος. Ότι πρέπει μέσα από τη συνταγματική αναθεώρηση να εξασφαλιστεί η σταθερότητα του πολιτικού συστήματος μέσω σταθερών κυβερνήσεων που δεν διακόπτουν το βίο τους είτε για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, είτε για κάποιο άλλο ζήτημα, είτε γιατί χάθηκε προσωρινά η κοινοβουλευτική πλειοψηφία κτλ. Κτλ. Το ερώτημα είναι το εξής. Αυτή η σταθερότητα του πολιτικού συστήματος και αυτό το κήρυγμα περί της σημασίας της σταθερότητας του πολιτικού συστήματος, πού απευθύνεται? Καταρχήν, κατά τη γνώμη μας, απευθύνεται στο λαό. Λένε δηλαδή στο λαό ότι κοίταξε να δεις, εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε σταθερές κυβερνήσεις, σταθερό πολιτικό σύστημα. Εμείς το λέμε αστικό πολιτικό σύστημα, βάρβαρο, ταξικό, εκμεταλλευτικό. Αλλά πρέπει και εσύ να πάρεις τα μέτρα σου. Πρέπει να φοβάσαι την κυβερνητική, την πολιτική αστάθεια. Εμείς αντίθετα λέμε στο λαό να μην τη φοβάσει. Με όρους βεβαίως κινήματος. Όχι με τους όρους που λέει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με αντιπροσώπευση μέσω της κάλπης ή μέσω των δημοψηφισμάτων, χωρίς να υποτιμάμε και τη σημασία της εκλογικής καμπάνιας ως μια μεγάλης πολιτικής εκστρατείας. Λέτε δηλαδή στο αντίθετο, ο λαός πρέπει με την πάλη του, με την αντεπίθεσή του, με την όξυνση, όπως λέμε εμείς της ταξικής πάλης, να καταφέρνει χτυπήματα, όχι μόνο στην διακυβέρνηση, αλλά γενικότερα στο πολιτικό σύστημα. Να το μετατρέπει σε ασταθές, γιατί μόνο τότε μπορεί, κάτω από τον τρόμο που θα προκαλέσει, γιατί φιλότιμο δεν πρόκειται να προκαλέσει, να έχει παραχωρήσεις, να επιβάλλει ίσως κάποιες κατακτήσεις και βεβαίως, τραβώντας το δρόμο όσο γίνεται πιο μπροστά προς τη ριζική ανατροπή του. Έχει λοιπόν η τοποθέτησή σας αυτή και το στοιχείο της πρόληψης. Βέβαια σήμερα το εργατικό λαϊκό κίνημα δεν είναι στο ύψος των απαιτήσεων για διάφορους λόγους. Ωστόσο ξέρετε πολύ καλά και από την πείρα σας, γιατί πώς να το κάνουμε, η αστική τάξη της Ελλάδας έχει μακρόχρονη πείρα, όπως έχει αξιοποιηθεί και ακόμα πιο μακρόχρονη ευρωπαϊκή πείρα. Ξέρει ότι πολλές φορές εκεί που υπήρχε το τέλμα, εκεί που υπήρχε η αδράνεια, ο φόβος και η απογοήτευση, δημιουργούνταν προϋποθέσεις να φουντώσει το κίνημα. Η αντεπίθεση, η λαϊκή εξέγερση. Τι νομίζετε, στην κατοχή που όλοι μιλάμε για το κίνημα της Εθνικής Αντίστασης, όσοι μιλάμε, το 40, δεν ήταν το ίδιο με το 41, το 42 δεν ήταν ίδιο με το 41, το 43 δεν ήταν ίδιο με το 42. Ή αν θέλετε πάρτε την περίοδο της δικτατορίας. Ποιος περίμενε το 67, το 68, το 69 μια εξέγερση όπως έγινε στο Πολυτεχνείο ή και άλλες τοπικές εξεγέρσεις. Όλη αυτή λοιπόν η φιλολογία που γίνεται από όλα τα κόμματα για πολιτική σταθερότητα έχει και το στοιχείο της πρόληψης και του φόβου. Θα σας αδικούσα όμως αν στεκόμουν μόνο σε αυτό το ζήτημα. Αντανακλά και κάτι άλλο που πρέπει να το πάρει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη ο λαός για να καταλάβει ότι πρέπει να αξιοποιεί τις δυσκολίες του συστήματος και όχι να συντρέχει να ντουμπαλώνει τα προβλήματα και τις πληγές του. Εδώ τώρα, το ίδιο το σύστημα, αυτά πια τα λένε επίσημα, τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι τα πολιτικά όργανα, τα οικονομικά του επιτελεία, παγκόσμια οικονομικά επιτελεία κτλ. Να μην τα επαναλάβω, δεν χρειάζεται, υπάρχει ολόκληρος κατάλογος, συνειδητοποιούν αδιέξοδες αντιφάσεις που έχει το καπιταλιστικό σύστημα στην Ευρώπη και παγκόσμια και μάλιστα χωρίς ακόμα το λαϊκό κίνημα στην Ευρώπη και παγκόσμια να είναι σε θέση να τις αξιοποιήσει και να αντιπιτεθεί. Τεράστιες αντιφάσεις. Βεβαίως, το πολιτικό σύστημα στη χώρα μας είναι πολύ κατοχυρωμένο και μόνο ο λαός μπορεί να το ανατρέψει. Παραδείγματος χάρη, στη συνταγματική αναθεώρηση υπάρχουν άρθρα που παραμένουν ακούνητα. Δεν αλλάζουν με τίποτα.
Δεν θυμάμαι τώρα όλα τα συντάγματα, μπορεί να είχαν άλλη θέση, αλλά υπάρχουν άρθρα που στην ουσία τους είναι ακούνητα, μετακίνητα. Για να μην σας πω ότι το Σύνταγμα του 1975 που ισχύει σήμερα είναι οι αναθεωρήσεις. Στον πυρήνα του είναι ίδιο με το Σύνταγμα του 1864, του 1911, του 1952, του 1975. Βέβαιως έφυγε ο θρόνος, ναι. Γιατί πια είχε ξεπεραστεί. Γιατί έμπαινε εμπόδιο στο αστικό πολιτικό σύστημα. Επί της ουσίας όμως παραμένει. Είναι όμως ακόμα περισσότερο θωρακισμένο. Και πάρτε τα εξής άρθρα. 48. Κατάσταση πολιορκίας. Άρθρα 27 και 28. Η κατάσταση πολιορκίας, η οποία υπάρχει ως άρθρο με άλλες διατυπώσεις από το 1833 και αφορούσε εσωτερικό κίνδυνο και όχι ξενικό, εξωτερικό. Η κατάσταση πολιορκία λέει το εξής πράγμα. Όταν υπάρχει κίνδυνος, ακόμα και εξωτερικός κίνδυνος, καταργείται η δράση των πολιτικών κομμάτων. Για ένα μήνα μετά επανέρχονται ξανά και ξανά των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των μαζικών οργανώσεων. Καταργείται η μαζική πολιτική δράση. Αλήθεια. Σε συνθήκες δηλαδή που κινδυνεύει η εδαφική ακεραιότητα της χώρας, καταργείται η δράση του λαού. Δεν σκεφτήκατε, όχι δεν σκεφτήκατε, δεν θέλατε, να βάλετε ένα άρθρο, να προσθέσετε ένα άρθρο σε αυτό το άρθρο 48, που να λέει ότι έχει δικαίωμα η κυβέρνηση να επιτάξει λιμάνια, αεροδρόμια, να πάρει μέτρα εκεί που υπάρχουν ξένες στρατιωτικές βάσεις και δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσουν οι ιδιοκτήτες τους απέναντι σε αυτόν, δεν θα τον ονομάσω, που κάνει τη στρατιωτική επέμβαση στην Ελλάδα, να πείτε τα επιτάσσω. Τεράστιες αποθήκες τροφίμων που υπάρχουν και άλλων μέσων. Τα επιτάσσουν για να μην πεινάσει ο ελληνικός λαός. Τέτοιο δεν υπάρχει στο άρθρο, στην αναθεώρηση του συντάγματος. Υπάρχει μόνο η απαγόρευση της πολιτικής δράσης του λαού. Άρα το άρθρο 120, το παλιό 1-4 που γίνονταν και πολλές διαδηλώσεις, ότι ο πατριωτισμός των Ελλήνων, ότι ναι, ο ελληνικός λαός και στον πατριωτισμό του επαφείται τη τήρηση του συντάγματος. Ένα πράγμα εννοεί. Όταν κινδυνεύουν τα συμφέροντα των καπιταλιστών, τότε ο λαός πρέπει να προστρέξει να τα σώσει. Και αν δεν το κάνει αυτό, θα απαγορεύεται η οποιαδήποτε δράση. Είναι χαρακτηριστικό. Πάρτε τα άρθρα 27 και 28. Εγώ θα σας το πω ομά. Αυτά τα άρθρα, βέβαια, όπως όλο το Σύνταγμα, είναι φτιαγμένα με κάποιες ουδέτερες εκφράσεις. Η ουδετερότητα άλλωστε είναι ό,τι θέλεις. Πίσω από το ουδέτερο τα πάντα υπάρχουν. Που μπαίνει προτεραιότητα του διεθνούς δικαίου, οι αρμοδιότητες διεθνών διακρατικών ενώσεων να παρεμβαίνουν άμεσα στο εσωτερικό της χώρας και να καθαρίζουν πράγματα αν στο εσωτερικό της χώρας δεν υπάρχει εναρμόνιση κτλ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δικαίωμα μέχρι και στρατιωτικής επέμβασης στην Ελλάδα, αν απειλούνται τα συμφέροντα της κυρίαρχης τάξης. Και μην μου πείτε ότι δεν το ξέρετε αυτό, μα έχει υπογραφεί. Είναι έδομη το ΝΑΤΟ, που υπογράφηκε, αν δεν κάνω λάθος, επί κυβέρνηση Σιμίτη, και που βεβαίως κανένας δεν είπε όχι σε αυτό και ούτε εσείς την αμφισβητείτε. Άλλαξε το εξής πράγμα, ότι το ΝΑΤΟ έχει δικαίωμα να στέλνει στρατεύματα στο εσωτερικό κράτος μέλους, αν απειλείται. Αν απειλούνται τα ανατοϊκά συμφέροντα ή αν κινδυνεύει, ναι, η λογική των ανατοϊκών συμφερόντων σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή κατά του λαού. Το ίδιο ισχύει και για τον Ευρωστρατό. Εδώ ο ΙΕ έχει εκδώσει, έχει αποφασίσει ότι εκχωρεί τη δυνατότητα στο ΝΑΤΟ να επεμβαίνει όπου θέλει, ενώ προηγούμενα, όταν υπήρχε ο ψυχρός πόλεμος, δηλαδή η αντιπαράθεση καπιταλισμού-σοσιαλισμού, υπήρχε και ένα άρθρο που έλεγε ότι μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του ΝΑΤΟ μπορεί να γίνει κάποια επέμβαση. Τα ζούμε τώρα στη Βενεζουέλα. Και η οποία Βενεζουέλα δεν είναι μέλος κάποιας συμμαχίας που να δεσμεύεται από τις δεσμεύσεις. Επομένως, τι διαφορετικό δηλαδή κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι έκαναν οι κυβέρνησεις ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αντίθετα, αυτό που κάνετε, θωρακίσατε το αστικό πολιτικό σύστημα, προσθέτοντας και τον αριστερό, εισαγωγικά χωρίς εισαγωγικά, προοδευτικό, εισαγωγικά χωρίς εισαγωγικά φόβο, ότι αν συγκρουστούμε, αν βρεθούμε έξω από το ΝΑΤΟ ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πάει και χαθήκαμε. Αυτό βεβαίως λένε οι κυβερνήσεις όλων των κρατών μελών και των πιο ισχυρών.
Και αυτές οι οποίες μπορεί να κάνουν το Brexit ή να φύγουν, αυτές είναι σε άλλη... πάνε σε άλλες υπεριαλιστικές συμμαχίες. Επομένως, το Σύνταγμα θα γίνει πιο αυταρχικό, πιο αντιδραστικό. Και ένα άλλο ζήτημα. Δεν είναι τυχαίο ότι μιλάτε, ότι πετυχαίνετε με τις αλλαγές στο Σύνταγμα την εκπροσώπηση του λαού. Εμείς μιλάμε για λαϊκή κυριαρχία, λαϊκή εξουσία. Άλλο εκπροσώπηση και άλλο εξουσία. Καμία σχέση. Εκπροσώπηση, δηλαδή με την κάλπη. Όσο περισσότερες κάλπες, τόσο περισσότερο εκπροσωπεί το ελληνικός λαός. Μα όλα αυτά τα χρόνια που πραγματικά αυτό κάνει ο ελληνικός λαός. Ορίζει τους εκπροσώπους. Τι είδε. Και δεν μιλάω μόνο για την περίοδο των μνημονίων, μιλάω και για πιο πριν. Δημοψηφίσματα. Σαν αυτό που έκανε ο Ζάεφ. Θέλετε να μπείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ με αυτή την ονομασία ή όχι. Και η μεγάλη φράση του Ζάεφ. ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει λεφτά. Ναι, θα το συμφωνήσουμε. Ο κύριος Βενιζέλος, από τη δική του την πλευρά, ανέπτυξε αυτό, την κυριαρχία του διεθνούς δικαίου. Αλλά αυτό το διεθνές δίκαιο, από εκεί αρχίζουν οι διαφορές μας. Κύριε Βενιζέλο, ποιο είναι το διεθνές δίκαιο? Εγώ να σας πω και προ, και ακόμα και στη δεκαετία του 70 και του 80, πάντως στη συνθήκη του Ελσίνκη απαγορεύονταν οι αλλαγές συνόρων. Είναι το διεθνές δίκαιο που επιτρέπει προσαρτήσεις, κομματιασμένες χώρες, πόλεμο, τα πάντα. Σε ποιο διεθνές δίκαιο μπορεί να στηριχθεί η Ελλάδα? Επομένως, εμείς καλούμε τον ελληνικό λαό όχι απλώς να αμφισβητήσει αυτό το πολιτικό σύστημα, όχι μόνο να μην φοβάται την φθορά του, αλλά με την πάλη του να επιδιώξει την ανατροπή του. Και ένα τελευταίο. Ο εθνικισμός, ο σοβινισμός, ο ρατσισμός κτλ. Μα είναι γεννήματα αυτού του συστήματος. Είναι, αν θέλετε, μορφές έκφρασης των αντισώπητων ανταγωνισμών που υπάρχουν ανάμεσα σε τμήματα της αστικής τάξης ή ανάμεσα στις άρχουσες τάξεις. Δηλαδή, ο εθνικισμός στην Ευρώπη ή ο προστατευτισμός του Τραμπ είναι έξω από το σύστημα. Σοβαρά. Οι εθνικιστές, ας πούμε, της Βόρειας Μακεδονίας, έτσι πρέπει να τη λέμε, αυτό είναι το όνομά της, είναι εναντίον του καπιταλιστικού συστήματος, εναντίον του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εθνικιστές της Ελλάδας. Μα, αυτά είναι γεννήματα, και, γεννήματα του ίδιου του συστήματος, και κάποια στιγμή, όταν αυτά δεν είναι και πάρα πολύ ισχυρά, είναι πάρα πολύ βολικά για το σύστημα, για αντιδεξιά, αντιφασιστικά κτλ. Μέτωπα. Δηλαδή για αναπαραγωγή πλαστών διαχωριστικών γραμμών. Τέλος, ούτε την τόλμη να χωρίσετε την Εκκλησία από το κράτος δεν είχατε. Ούτε αυτή την τόλμη. Η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται σε ένα πιο παραδοσιακό ακροατήριο, σκέφτεται και τα ακροδεξιά τμήματα που να τις κόψουν τις ψήφους, γιατί δεν πιστεύω ότι οι νεότεροι άνθρωποι μέσα στη Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ του μη διαχωρισμού του κράτους και εκκλησίας. Δεν είναι κανένα επαναστατικό σύνθημα. Εσείς ούτε αυτό δεν κάνετε. Διαμόρφωση, λέει, σχέσεων κράτους και εκκλησίας. Πλήρης διαχωρισμός. Υποχρεωτικός ο πολιτικός γάμος. Άλλο. Άμα θέλει να κάνει άλλο, θρησκευτικό, αλλά ως νομική υπόσταση είναι μόνο αυτό. Ούτε αυτό δεν μπορείτε να κάνετε. Άρθρο 16. Άμα είσαστε συνεπείς με τη θέση σας, θα έπρεπε να καταργήσετε όλα τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια από νηπιαγωγεία και βρεφονηπιακούς σταθμούς και μέχρι αυτά που υπάρχουν. Τα ΔΕΑΗ, μαγαζάκια των ιδιωτών τα έχετε κάνει. Των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Μαγαζάκια, κυριολεκτικά. Το ότι είναι κρατικά, εμάς δεν μας λέει τίποτα. Επομένως, το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι ακριβώς να θωρακίσετε το αστικό πολιτικό σύστημα από την ανάκαμψη και αντεπίθεση του λαϊκού κινήματος. Κοιτάξτε να δείτε, δεν θα το καταφέρετε. Μπορεί το κίνημα να έχει κάνει πολλά χρόνια κιλά, αλλά τα πράγματα δεν μένουν ακίνητα και μάλιστα σε αυτές τις περιπτώσεις θα είναι πολύ πιο αρνητικό και πολύ πιο επικίνδυνο για εσάς.